Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νικόλο Παπά, τον συνάδελφο, για μια σύντομη τοποθέτηση και μετά το λόγο σε εσάς, κύριε Υφυπουργέ. Κύριε Υφυπουργέ, μπορείτε να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό, αν και συνήθως οι καρέκλες του Υπουργείου Οικονομικών είναι καρέκλες δύσκολες, πιεστικές, αλλά φαίνεται ότι σε άλλα πεδία κυβέρνηση, της οποίας είστε και εσείς μέλος, έχει αυτό τον καιρό να διαχειριστεί και να υποστεί πάρα πολύ σοβαρές πιέσεις και εγχώρια και διεθνώς. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς είδατε τη συγκλονιστική ομιλία της κυρίας Καρεστιανού στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου και είστε ενήμερος ότι το Ευρωκοινοβούλιο επέλεξε να κρατήσει ανοιχτή την υπόθεση και να ανοίξει τη συζήτηση για την υπόθεση των Δεμπών και στις αρμόδιες επιτροπές, και την ΤΡΑΝ και τη ΛΥΜΠΕ. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να σας αγαλιάζει αυτόν τον καιρό είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, προφανώς, γιατί δεν έχετε την αρμοδιότητα, αλλά αυτοί που διαχειρίστηκαν αυτή την υπόθεση πρέπει να γνωρίζουν ότι τώρα ξεκινάει. Και εντός Βουλής και βεβαίως με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής και της εισαγγελίας. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, είναι μείζον. Και το μείζον είναι ότι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έχει παραδεχθεί ότι έφυγαν τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών και πήγαν στον υπεύθυνο αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο απλά, τόσο ομά και τόσο με μια κατάφορη παραβίαση των προβλεπομένων. Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κύριε Θεοχάρη, έχει αναπτυχθεί, νομίζω, πολλές φορές με οξύτητα την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει κι εσείς κι εμείς, η διαφορετική στρατηγική την οποία έχουμε για τα ζητήματα της φορολογίας. Και σε αυτή τη συζήτηση, εγώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να καλέσω και εσάς και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να είμαστε σαφείς, με ανοιχτά χαρτιά και απολύτως ψύχρεμοι. Έχουμε μια θεμελιακή διαφωνία. Εσείς πιστεύετε ότι η μείωση των έμεσων φόρων δεν θα διευκολύνει την οικονομία, εμείς πιστεύουμε ότι θα τη διευκολύνει. Δεν χρειάζεται καμία από τις δύο πλευρές να διαστρεβλώνει τις πραγματικές θέσεις της άλλης. Είδα μια αποτίμηση την οποία δώσατε στη δημοσιότητα, βγάλατε το πρόγραμμά μας, κάνει 40 δις, μας κάνετε και μια έκπτωση 50% από το προηγούμενο που το είχατε κοστολογήσει 80, είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Η δεύτερη διαφωνία όμως που έχουμε, προσέξτε και τώρα έρχομαι και στο ζήτημα που συζητάμε σήμερα, είναι η φορολογία των μερισμάτων. Και εκεί κάνετε υπολογισμούς που δεν λαμβάνετε υπόψη την αλλαγή στη φορολογία των μερισμάτων την οποία προτείνουμε. Φορολογία των μερισμάτων με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ. Γαλλία 34%. Γερμανία 26%. Βρετανία 39%. Ισπανία 26%. Ιταλία 26%. Ελλάδα 5%. Και περνάμε δύο χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία και τη Λετωνία. Ο φόρος παγκοσμίου επίπεδου για τον οποίο συζητάμε τώρα είναι στο 15%. Δεν είναι. Οτιδήποτε κάτω από αυτό για τον νομοθέτη που έφερε την συγκεκριμένη ρύθμιση που εισηγείται αυτή την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, οτιδήποτε κάτω από αυτό σε καθιστά κάτι κοντά σε φορολογικό παράδεισο, έτσι δεν είναι? Αν δεν πληρώνεις 15, είσαι κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο για να μην θεωρείσαι φορολογικός παράδεισος. Ποια είναι η φορολογία των μερισμάτων στην Ελλάδα? 5%. Δεν πρέπει να κάνουμε εκεί μια προσπάθεια να συζητήσουμε ψύχρεμα εάν πρέπει να μπουν και αυτά στην ενιαία φορολογική κλίμακα? Έχετε άλλη αντίληψη για τη φορολογική κλίμακα? Εμείς λέμε μέχρι 100.000 εισόδημα μπορεί να πέσει ο φορολογικός συντελεστής. Μέχρι τις 200 να παραμείνει ο ίδιος και από τις 200 και πάνω να αυξηθεί. Και προτείνουμε, εισηγούμαστε και μία άλλη θεμελιώδη αλλαγή που λέει ότι όλα τα εισοδήματα πρέπει να φορολογούνται με την ενιαία φορολογική κλίμακα, με την εξαίρεση των ενοικίων, διότι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, θα έρθω και σε αυτό, με την αγορά κατοικίας και εκεί πέρα θα πρέπει πραγματικά τα κίνητρα με ψυχραιμία να τα συζητήσουμε και να τα δούμε. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι τεκμηριωμένο, είναι εντός των δύσκολων συμφωνημένων στόχων που έχετε εσείς πετύχει. Εμείς θα ζητήσουμε να αλλάξει το πλαίσιο, αλλά δεν θα κάνουμε αντάρτικο σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Δύο ακόμα παρατηρήσεις και ολοκληρώνω και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την δυνατότητα που μου δώσατε να τοποθετηθώ. Golden Visa. Περιμένουμε να δούμε τη ρύθμισή σας. Είναι προφανές ότι η πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης έχει συμπυκνώσει τη ζήτηση σε κατοικίες
οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα ήταν προσβάσιμες σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Οπότε μια κατεύθυνση η οποία μετατοπίζει το ενδιαφέρον σε μεγαλύτερες περιουσίες είναι μια ρύθμιση την οποία είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Περιμένουμε να δούμε τις ρυθμίσεις επακριβώς. Θα πρέπει να δούμε, και σας το βάζω από τώρα να το δείτε με τους συνεργάτες σας και εσείς, τι έχει συμβεί σε σχέση με την υποχρέωση να μεταπίπτει σε εταιρική μορφή η αξιοποίηση ακινήτων, εάν πρόκειται για 3 ακίνητα και πάνω. Διότι ενδεχομένως φορολογικά να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Δηλαδή, αντί να είναι αποτρεπτικός παράγοντας αυτός, να είναι παράγοντας ο οποίος πρόχνει προς τα εκεί. Επαναλαμβάνω, καλή την πίστη, θα περιμένουμε τη ρύθμιση για να συζητήσουμε. Τέλος, υπήρξε, κύριε Θεοχάρη, μια τεράστια αστοχία στον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, η οποία βγήκε στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες. Είχατε πει ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 15%, αυξήθηκαν κατά 4%. Πρόκειται για μια τεράστια αστοχία. Το ελάχιστο, μόνο ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς είναι να μας εξηγήσετε, ειδικά στην αρμόδια επιτροπή, και ο κύριος Χατζηδάκης, δεν θέλουμε να έρχεστε εσείς να βγάζετε τα κάστανα από τη φωτιά, και ο κύριος Χατζηδάκης να μας εξηγήσει πρώτον γιατί υπήρξε αυτή η αστοχία που οδήγησε και την Ελστάτ να αναθεωρήσει προς τα κάτω την ανάπτυξη του 23. Και δεύτερον, τι διαφορετικό θα κάνει η κυβέρνηση για την εκτέλεση αυτού του προϋπολογισμού που πάλι προβλέπει 15% αύξηση στις επενδύσεις. Προσέξτε να δείτε η ειρωνία των αριθμών ποια είναι. Προβλέπετε το 23 ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις κατά 15%, αυξάνονται κατά 4%. Υπολείπεται ο αριθμός ανάπτυξης αυτού που είχαμε προβλέψει για την προηγούμενη χρονιά και έρχεστε, ειρωνία των εμπνευστών προφανώς, του προϋπολογισμού του 24, να πείτε ξανά οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 15%, χωρίς να δίνετε καμία εξήγηση όμως, γιατί υπήρξε η προηγούμενη αστοχία η οποία είναι τερατώδης και γιατί δεν θα επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο και αυτή τη χρονιά. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Παπά.